Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θέλω να ξεκινήσω την ομιλία μου επισημένοντας ότι πριν από 9 ημέρες υπήρξε μια μαύρη επέτειος. Αναφέρομαι στην 406η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ως απόστατος εξωματικός της πολεμικής αεροπορίας, επέλεξα να αναφερθώ πρώτα στην νομοθετική πρωτοβουλία που παίρνει η κυβέρνηση για τη χορήγηση ισόβιας σύνταξης ύψους 200 ευρώ για τους άντρες που πολέμησαν στην Κύπρο. Η πατρίδα, έστω και με καθυστέρηση, κάνει μια ουσιαστική και συμβολική κίνηση που συνιστά ηθική επιβράβευση και έμπρακτη αναγνώριση για αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους άξιζε και δεν τους αξίζει να ζουν λησμονημένοι. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκπληρώνει το χρέος της ελληνικής πολιτείας και τιμά τους ήρωες της Κύπρου 46 χρόνια μετά. Και βέβαια, δεν μπορώ να μην αναφέρω τη μεγάλη είδηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός για την εφάπαξ πληρωμή αναδρομικών ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους μας έως το τέλος του έτους. Και μάλιστα, όχι μόνο για όσους είχαν προσφύγει, αλλά για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους που δικαιούνται. Αυτή η πολιτική, το τονίζω, πολιτική απόφαση της κυβέρνησης, έρχεται να προσθεθεί στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που συζητούμε και που δίνουν ανάσα σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Απαλλάσσει από το τέλος επιδεύματος στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και τους αλλοίς. Καταργεί την προκαταβολή φόρου και τις εποχικές επιχειρήσεις, κυρίως του τουρισμού. Μειώνει ή και μηδενίζει την προκαταβολή φόρου κλιμακωτά για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί και διαπιστώνεται πτώση του τζίρου τους. Η μείωση ξεκινά από 30% για μείωση του τζίρου 5 έως 15% και φτάνει ακόμα και το 100% για επιχειρήσεις με μείωση τζίρου μεγαλύτερη από 35%. Πρόκειται για ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Όπως σημαντική φορολογική ελάφρυνση είναι και η κατάργηση του συντελεστή 10% που ίσχυε για γονικές παροχές και γονικές δωρεές μέχρι 150.000 ευρώ εφόσον τα χρήματα διατεθούν για την αγορά πρώτης κατοικίας. Κύριε Υπουργέ, πριν από ένα περίπου μήνα, μιλώντας από το βήμα της Βουλής, μεταφέροντας τον παλμό της αγοράς, σας είχα ζητήσει να παρατείνετε την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Λόγω της πανδημίας, οι πολίτες χρειάζονταν ένα χρονικό περιθώριο για να ανταποκριθούν. Το ίδιο και οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, στους οποίους είχε σωρευτεί μεγάλος όγκος λογιστικής ύλης που ήταν αδύνατο να το διεκπαιρεώσουν. Πριν λίγες μέρες, παρατείνατε αυτή την προθεσμία και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ, γιατί αφουγκραστήκατε την κοινωνία και τις ανάγκες της. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω στην τροπολογία που έφερε ο Υπουργός Αθλητισμού για την ενίσχυση με 12 εκατομμύρια ευρώ των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Έχω προσωπική εμπειρία από την ανάμειξή μου με ερασιτεχνικά σωματεία και σας εγγυώμαι ότι πρόκειται για μια μεγάλη οικονομική ανάσα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Η προσφορά των σωματείων στην νεολαία και στον αθλητισμό, αλλά και στην κοινωνική ζωή, ιδιαίτερα στην ελληνική επαρχία, είναι ανεκτίμητη. Αυτή η απευθείας χρηματοδότηση θα είναι μια μεγάλη στήριξη για τη σωματεία, που εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν λάβει καμία βοήθεια από την πολιτεία και εξαρτώνται αποκλειστικά από την υποστήριξη παραγόντων και μελών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση έχει καθαρή εικόνα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Το απέδειξε από την πρώτη μέρα. Εδώ και 4 περίπου μήνες στηρίζει με κάθε μέσο και τρόπο, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους. Από την αρχή της πανδημίας έχουν ενεργοποιηθεί 59 μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κάποιοι συνεχίζουν να αμφισβητούν την έκταση και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών. Είναι μόνοι τους. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών αποτιμά με ιδιαίτερα θετικό τρόπο την αντίδραση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της πανδημίας στην οικονομία. Είναι επίσης πολύ θετική η παράταση αναστολής καταβολής του ΦΠΑ έως τις 31 Οκτωβρίου για τουριστικές επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την πτωχευμένη Thomas Cook. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να αναζητηθεί μόνιμη λύση. Πρόκειται για χρήματα που αντιστοιχούν σε ένα ΦΠΑ τον οποίο ουδέποτε εισέπραξαν οι επιχειρήσεις αφού ουδέποτε τους καταβλήθηκε. Τέλος, το πρόγραμμα Γέφυρα είναι κρίσιμο όχι μόνο για τους δανειολήπτες, αλλά και για το τραπεζικό σύστημα.
αποτρέπει τη δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Κυρίως όμως δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που επλήξαν την πανδημία, αφού το κράτος επιδοτεί για 9 μήνες επιχειρηματικά και σταγαστικά δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία. Δάνεια εξυπηρετούμενα, αλλά και μη εξυπηρετούμενα, τη στιγμή που η προηγούμενη κυβέρνηση επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2018. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται και το κενό προστασίας της πρώτης κατοικίας που υπήρχε για αυτούς τους ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από 2 μέρες ψηφίσαμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και σήμερα ψηφίζουμε το φορολογικό νομοσχέδιο. Και οι δύο αυτές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης έχουν στόχο να δώσουν ανάσα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται το μέγεθος αυτής της προσπάθειας. Γι' αυτό και στηρίζουν την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέσα από αστάθμητους παράγοντες, ασύμμετρες απειλές και δυσκολίες, αλλά και μέσα από την επιτυχή διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων, η Ελλάδα κοιτάζει μπροστά. Εργάζεται για την επόμενη μέρα που πρέπει να έχει περισσότερο φως και ελπίδα για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Εμένα το έχει μοίρα μου με Λευκάδα. Ή θα αρχίζω, θα τελειώνω. Το είπαμε αυτό. Ζήτησε το λόγο και θα μιλήσω ο Υφυπουργός Οικονομικών Αρμόδιας για την φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία, ο κύριος Απόστολος Βεσιρόπουλος. Κύριε Βεσιρόπουλε, έχετε το λόγο.